σηκώσαμε τις πλάκες, αλλά είχε πεθάνει. Ήτανε, είχε χτυπήσει εδώ. Τόσο ξαφνικό, τόσο αυτό, είναι απίστευτο. Τόσο ένα δυνατός χτύπος δεν ξαναγίνει. Μια ισχυρή έκρηξη, πυκνός καπνός και μια γυναίκα να ξεψυχά κάτω από τα χαλάσματα του σπιτιού της συνθέτουν την ασύλληπτη τραγωδία με θύμα μια 88χρονη που σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί στο φρατή του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 8 παρά 20 το πρωί όταν το φρατή σύστηκε κυριολεκτικά από τη μία άκρη του έως την άλλη, με τους κατοίκους του να πετάγονται έντρομοι από τα κρεβάτια τους νομίζοντας πως κάποιος βομβαρδίζει το χωριό τους. Μόλις βγήκαν στο δρόμο είδαν καπνούς να βγαίνουν από το σπίτι της 88χρονης συγχωριανής τους και έσπευσαν για βοήθεια. Ακούσαμε το χτύπο, ήμουν εγώ στο σπίτι μου μέσα και πίνα τον καφέ μου και εφοβήθηκα, λέω τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Και μόλις βγήκα είδα την μπέρκα του σπιτιού κάτω, λέω κάποιοι σκοτωθήκανε. Κόψαμε τα σίδερα και βγάλαμε κανένα δυο τις πλάκες και φάνηκε ήταν έτσι αυτή. Άκουσα ένα δυνατό θόρυβο και νόμιζα ότι μένω εγώ από κάτω και έχω από πάνω σπίτι και έλεγα το σπίτι μου που έξερες. Πρώτες πληροφορίες που ωστόσο ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου θέλουν την ώρα εκείνη την ηλικιωμένη γυναίκα να μπαίνει στην εξωτερική κουζίνα του σπιτιού της και να κάνει το μοιραίο λάθος που πιθανότατα ήταν να ανοίξει το πετρογκάζ. Το αποτέλεσμα ήταν να σημειωθεί μια ισχυρή έκρηξη που όλα δείχνουν ότι οφείλεται σε διαρροή από τη φιάλη υγραερίου που υπήρχε στην κουζίνα, ενώ σε κλάσματα δευτερολέπτου η οροφή του κτίσματος κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος, καταπλακώνοντας την 88χρονη που βρήκε φρικτό θάνατο στα συντρίμια του σπιτιού της, το οποίο πλέον θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Όλα τα μετά της πλάκας την είχαν πετρώσει. Ίσα-ίσα από ανάπνευε τελευταία, τότε σε ξεψύχανε. Εμένα θα μου λείψει πάρα πολύ. Την είχα σαν αδερφή, σαν δικό μου άνθρωπο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε και ο γιος της γυναίκας, ο οποίος υπέστη ισχυρό σοκ, καθώς ανήμπορος να βοηθήσει τη μητέρα του, παρακολουθούσε τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό της. Πίστευε, μας έλεγε ότι ευτυχώς, αν ήμουν και εγώ εδώ πέρα, δεν θα ήθελα να δώσουν σήμερα και γίνει τον έκρηξη, πιθανόν να σκοτώνουν γι' αυτό. Μόλις τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο απεγκλωβίζοντας το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας, το οποίο και μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Ρεθύμνου, τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου Αγίου Βασιλείου έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να καθαρίσουν τους κεντρικούς δρόμους του χωριού από τα μπάζα. Θα φέρουμε και προσωπικό άλλο του Δήμου, να ανέβουμε πάνω, να ρίξουμε κάποια πράγματα που είναι επίσης επάνω στο χώρο, γιατί είναι επικίνδυνα. Βλέπω έχει μεγάλη καταστροφή, παιδιά, μεγάλη καταστροφή και χρειάζεται πολλή δουλειά, πολλές μέρες δουλειά. Στο σημείο της τραγωδίας μετέβη και κλιμάκιο του ΔΔΕ που διέκοψε την ηλεκτροδότηση του σπιτιού, ενώ από την ισχυρή έκρηξη έσπασαν τζάμια σε παρακείμενα σπίτια, ενώ κομμάτια αλουμινίου εξφενδονίστηκαν σε μεγάλη απόσταση.